Ο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, σαν την Ακρόπολη στην Αθήνα, από το να περνάμε και να τα βλέπουμε κάθε μέρα, τα συνηθίσαμε. Ναι, ναι, τώρα με τα καρναβάλια που έχουμε όλη τη χρονιά με αυτού. Βλέπει ένα καρναβάλι, δεν σου κάνει εσύ. Παρ' όλα αυτά, αντίθηκαν στι τηλεοράσει, βάλαν τι στολέ του οι άνθρωποι να το διασκεδάσουν. Και κάποιοι δημοσιογράφοι δεν ντύθηκαν. Δηλαδή, δείτε για παράδειγμα στην εκπομπή Πρωινή Μελέτη, είναι όλα οι άνθρωποι στο πάνελ εκεί ντυμένοι και βγαίνει ο Γιώργος ο Σόμπολος, το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ναι, και δεν είναι ντυμένος ο άνθρωπος. Και από πάνω γίνεται η αναλλαγή των πλάνων του πάνελ και η εικόνα είναι λίγο παράξενη. Ένας άνθρωπος λοιπόν φοβόταν τη χρεοκοπία. Κάποιοι το συμβούλεψαν να πάει να πάρει τα χρήματά του και να τα κρύψει σε ένα ασφαλές σημείο. Έτσι λοιπόν και έκανε, πήγε και έκανε ανάληψη 270.000 ευρώ, όσα χρήματα δηλαδή είχε στους λογαριασμούς του, και τα έκρυψε σε έναν τενεκέ. Φαίνεται όμως πως κάποιοι το έμαθαν, σε κάποιους το είπε τουλάχιστον, και ποντικοί μπήκαν χθες το απόγευμα στην αποθήκη. Μέσα πήραν τον τενεκέ μαζί με τα χρήματα. Εμείς δεν αντέξαμε την εικόνα αυτή, δεν μπορούσαμε και θέλαμε να την διορθώσουμε και θέλαμε να δείξουμε τον δρόμο στον Γιώργο γιατί πρέπει να κάνει του χρόνου. Ναι, ναι. Σου λέει σχημάτιζαν από τα ξημερώματα. Όχι. Ένα μικρό λάθος, δεν πειράζει, θα δούμε τώρα το σωστό βίντεο. Θέλαμε να δείξουμε λοιπόν στον φίλο μας τον Γιώργο τι πρέπει να κάνει του χρόνου. Ένας άνθρωπος λοιπόν φοβόταν τη χρεοκοπία. Κάποιοι το συμβούλεψαν να πάει να πάρει τα χρήματά του και να τα κρύψει σε ένα ασφαλές σημείο. Έτσι λοιπόν και έκανε, πήγε και έκανε ανάληψη 270.000 ευρώ, όσα χρήματα δηλαδή είχε στους λογαριασμούς του, και τα έκρυψε σε έναν τενεκέ. Φαίνεται όμως πως κάποιοι το έμαθαν, σε κάποιους το είπε τουλάχιστον. Έτσι Γιώργο λέγονται οι αστυνομικές ειδήσεις, προκειμένου να είσαι σε μια αρμονία.